τον πρόεδρο της Τουρκίας, κύριο Ερντογάν, σε μια ιστορική στιγμή για τις σχέσεις μας. Στην πρώτη επίσκεψη Τούρκου Προέδρου στην Ελλάδα μετά από 65 ολόκληρα χρόνια. Θα ήθελα να επισημάνω όμως ότι η ιστορική ήταν και η πρωτοβουλία του Προέδρου της Δημοκρατίας να προσκαλέσει τον Τούρκο Πρόεδρο. Όχι διότι δεν γνωρίζουμε τα ζητήματα που μας χωρίζουν, τα οποία άλλωστε υπονομεύουν καθημερινά τις σχέσεις μας, αλλά διότι διανύουμε μια κρίσιμη περίοδο στη γειτονιά μας, μια περίοδο έντασης στις ευρωτουρκικές σχέσεις, μια περίοδο ολοένα και πιο ανησυχητικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή μας, στη Μέση Ανατολή αλλά και στην Ευρώπη. Εξελίξεις που μας φέρνουν αντιμέτωπους με νέες διεθνείς προκλήσεις στην ασφάλεια, την σταθερότητα της περιοχής μας και βεβαίως την εξέλιξη που είχαμε και στην, σχετικά με την προσφυγική κρίση. Σε αυτή την περίοδο λοιπόν πιστεύουμε ότι είναι ακόμα πιο σημαντικό να ενισχύσουμε τους διάβλους της επικοινωνίας μας. Και ασφαλώς αυτό μπορούμε να το κάνουμε μόνο στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού. Του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και του θεμέλιου λίθου των σχέσεών μας, που είναι η συνθήκη της Λοζάνης, που αναφέρεται ρητά και στο θέμα του Αιγαίου, αλλά και στα θέματα των μειονοτήτων. Του αλληλοσεβασμού, ώστε να μπορούμε να μιλάμε χωρίς προκλήσεις και χωρίς εξάρσεις, και βεβαίως το να μπορούμε να μιλάμε ουσιαστικά χτίζοντας και μια σχέση εμπιστοσύνης, που είναι ίσως το πιο δύσκολο. Υπάρχει ανάγκη οι σχέσεις μας να εξυγχρονιστούν, να είναι σχέσεις δύο γειτονικών χωρών του 21ου αιώνα. Βεβαίως και υπάρχει ανάγκη. Να είναι σχέσεις που ανταποκρίνονται και στις ανάγκες των λαών μας. Να είναι σχέσεις που θα συμβάλλουν στην ειρήνη, στη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή, στο Αιγαίο αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά ο εξυγχρονισμός αυτός μπορεί να πραγματοποιηθεί μονάχα στο πλαίσιο του απόλυτου σεβασμού των διεθνών συνθήκων, του διεθνούς δικαίου, της συνθήκης της Λοζάνης και όχι βεβαίως την αναθεώρησή της. Και αυτό, και σε αυτό θέλω να είμαι για άλλη μια φορά απολύτως σαφής. Σε αυτή τη βάση συνομιλήσαμε σήμερα ανοιχτά με τον Τούρκο Πρόεδρο. Στην προσπάθειά μας να μην κρυφτούμε πίσω από διαφωνίες, να τις εντοπίσουμε, αλλά να άρουμε και παρεξηγήσεις, να καταλάβουμε ο ένας τι εννοεί ο άλλος. Μιλήσαμε για την ευρύτερη περιοχή, μιλήσαμε για το Αιγαίο, μιλήσαμε για την ένταση στο Αιγαίο. Εγώ τόνισα από την πλευρά μου ότι η παραβατική τουρκική αεροναυτική δραστηριότητα πρέπει να τερματιστεί. Οι αυξανόμενες παραβιάσεις του ελληνικού ενέργειου χώρου και ειδικότερα οι εμπλοκές στο Αιγαίο αποτελούν κίνδυνο για τις σχέσεις μας και κυρίως αποτελούν και κίνδυνο για τους πιλότους μας. Προσέθεσα επίσης ότι δεν συνάδει με το καλό κλίμα που επιδιώκουμε να στήσουμε ανάμεσα στις δύο χώρες το γεγονός ότι εν έτη 2017 επικρέμεται από πάνω μας η έννοια του κάζους μπέλι. Και σε ό,τι αφορά την ανάγκη να προσεγγίσουμε όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστικό τρόπο την ανάγκη να εξομαλυνθούν οι εντάσεις στο Αιγαίο, συμφωνήσαμε να ξαναρχίσουμε υπό την δική μας εποπτεία οι συνομιλίες για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και ασφάλειας αλλά και οι διερευνητικές συνομιλίες για την υφαλοκρηπίδα. Παράλληλα, τονίσαμε με τον κύριο Πρόεδρο τη σημασία που έχει η δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού για τον λαό της Κύπρου, για τις σχέσεις μας και για την περιοχή μας. Από πλευράς μου υπογράμμισα τις πάγιες θέσεις μας για μια επανενωμένη ομόσπονδη Κυπριακή Δημοκρατία χωρίς εγγυήσεις και ξένα στρατεύματα, όπου Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι θα ζουν με ασφάλεια.
Τόνισα ότι η λύση αυτή πρέπει να βασίζεται στο πλαίσιο που έθεσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Ελπίζουμε όλες οι πλευρές και η Τουρκία να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση στην επόμενη περίοδο, ώστε οι συνομιλίες να ξαναρχίσουν το συντομότερο δυνατό. Παράλληλα, μας απασχόλησε ιδιαίτερα το θέμα της προσφυγικής κρίσης. Συνομιλήσαμε εκτενώς για την εφαρμογή της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Μια δύσκολη συμφωνία στην εφαρμογή της, αλλά μια σημαντική συμφωνία, η οποία χάρη στην τεράστια προσπάθεια των τουρκικών αλλά και των ελληνικών αρχών έχει οδηγήσει σε δραστική μείωση των ροών και το κυριότερο έχει οδηγήσει σε δραστική μείωση των θανάτων στο Αιγαίο, στην θάλασσά μας. Στο πλαίσιο αυτό, συμφωνήσαμε σε μέτρα για την ακόμα πιο αποτελεσματική συνεργασία των αρχών μας. Χαιρέτησα την πολύ μεγάλη προσπάθεια που καταβάλει ο τουρκικός λαός για την φιλοξενία πάνω από 3,5 εκατομμυρίων Σύρων αυτή τη στιγμή στην Τουρκία. Τόνισα δε ότι οι λαοί μας δίνουν καθημερινά μαθήματα ανθρωπισμού και αλληλεγγύης στις δυνάμεις αυτές στην Ευρώπη που θεωρούν ότι το μέλλον μας μπορεί να χτιστεί στη λογική των αποκλεισμών και στους φράκτες που θα θέτουν εμπόδια στους πρόσφυγες που φεύγουν από εμπόλεμες περιοχές. Στο πλαίσιο αυτό, μιλήσαμε με τον Πρόεδρο και για την σημασία των ευρωτουρκικών σχέσεων και τόνισα ότι η Ελλάδα στηρίζει την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας ως μια στρατηγική σημασίας ευρωπαϊκή επιλογή με αμοιβαίες δεσμεύσεις και αμοιβαία ωφέλη. Ωφέλη που αφορούν τόσο την ανάπτυξη σχέσεων καλής γειτονίας, όσο βεβαίως και την ανάγκη προώθησης μεταρρυθμίσεων, δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων στη γείτονα. Υπογράμμισα στο πλαίσιο αυτό ότι η Ελλάδα στηρίζει και θα στηρίζει σταθερά μια δημοκρατική Τουρκία που θα κοιτάει προς την Ευρώπη. Μια Τουρκία που μετά την αποτρόπαια απόπειρα πραξιοποιήματος που αντιμετώπισε, ελπίζουμε να επανέλθει το συντομότερο στις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις, τις οποίες πιστεύω ότι η σημερινή κυβέρνηση της Τουρκίας και ο πρόεδρος Ερντογάν και στο παρελθόν είχε ξεκινήσει και πρέπει να ενταθούν. Παράλληλα, με τον πρόεδρο συνομιλήσαμε για την εμβάθυνση της συνεργασίας μας στον τομέα της ασφάλειας. Τόνισα, όπως τονίζω πάντα, ότι βασική αρχή και αξία της Ελλάδας είναι ο σεβασμός στις δημοκρατικές διαδικασίες. Η Ελλάδα είναι η χώρα που γεννήθηκε η δημοκρατία. Είναι η χώρα της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Ως εκ τούτου δεν είναι μια χώρα που μπορεί να υποστηρίζει πραξικοπηματίες. Υπογράμμισα όμως με απόλυτη σαφήνεια ότι η Ελλάδα είναι μια ευρωπαϊκή χώρα, ένα κράτος δικαίου. Βασική αρχή αυτού του κράτους δικαίου είναι η διάκριση μεταξύ των εξουσιών. Συνεπώς, στην Ελλάδα η δικαιοσύνη ως ανεξάρτητη και οι αποφάσεις της γίνονται απολύτως σεβαστές από όλους μας. Συνομιλήσαμε επίσης για τη συνεργασία μας στην οικονομία, την ενέργεια, τις μεταφορές, τον πολιτισμό, τον τουρισμό, τις μορφωτικές ανταλλαγές. Τονίσαμε τη σημασία ολοκλήρωσης ορισμένων σημαντικών έργων, για παράδειγμα η ακτοπλοϊκή σύνδεση Σμύρνης Θεσσαλονίκης, η δεύτερη διασυνοριακή οδική γέφυρα στην περιοχή της συνοριακής διόδου Κήπων Ιψάλα και η επαναλειτουργία της σιδηροδρομικής διασύνδεσης Θεσσαλονίκης-Κωνσταντινούπολης. Συμφωνήσαμε επίσης την επανενεργοποίηση της Μικτής Οικονομικής Επιτροπής και στην προετοιμασία μας για ένα ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας το επόμενο διάστημα. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τον κύριο Πρόεδρο για τις ουσιαστικές συνομιλίες μας που κράτησαν και αρκετή ώρα, όπως θα διαπιστώσατε, και να πω ότι για την Ελλάδα η χρονιά που έρχεται το 2018 είναι μια χρονιά ορόσημων. Και είναι μια χρονιά ορόσημων διότι μετά από μια πολυετή οικονομική περιπέτεια η Ελλάδα ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο
βγαίνει από τα προγράμματα στήριξης και ανακτά την οικονομική της αυτοδυναμία και την γενικότερη δυναμική της, θα λέω εγώ. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι το 2018 έφτασε η στιγμή, εκμεταλλευόμενη αυτή τη θετική συγκυρία για την Ελλάδα, να συνδράμουμε ώστε να δημιουργηθεί το θετικότερο δυνατό κλίμα ανάμεσα στους δύο λαούς. Να συνδράμουμε ώστε οι ρυθμοί ανάπτυξης στην Ελλάδα να συμπαρασύρουν ένα συνολικότερο κύμα συνεργασίας οικονομικής, πολιτιστικής, με αλληλοσεβασμό, αλληλεγγύη, που πιστεύω ότι είναι αρχές τις οποίες πρέπει να στηριχτούμε. Σας προσκαλώ λοιπόν να ανοίξουμε μαζί ένα νέο κεφάλαιο. Ένα νέο κεφάλαιο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, που δεν θα βασίζεται στην αμοιβαία καχυποψία, δεν θα βασίζεται βεβαίως στις προκλήσεις που είναι εύκολες, αλλά στη δύσκολη και επίπονη προσπάθεια να οικοδομούμε γέφυρες πάνω σε στέρεα θεμέλια. Και είμαι βέβαιος ότι θα το αποδεχτείτε. Αν δεν το αποδεχτείτε, θα αποβεί εις βάρος των λαών μας, εις βάρος της περιοχής μας και βεβαίως εις βάρος όχι μόνο των ελληνοτουρκικών σχέσεων, αλλά των ευρωτουρκικών σχέσεων. Είμαι πεπισμένος όμως ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε και διατηρώ την πίστη ότι αυτή η επίσκεψή σας εδώ είναι δυνατόν να ανοίξει ένα θετικό κεφάλαιο σε αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμη κύριε Πρωθυπουργέ. Καταρχάς θα ήθελα να πω ότι μετά από 65 χρόνια έχω πραγματοποιήσει και είμαι ευτυχέστατος για αυτήν την επίσημη επίσκεψη που πραγματοποίησα 65 χρόνια μετά την πρώτη επίσκεψη Προέδρου Δημοκρατίας της Τουρκίας στην Ελλάδα. Ο χώρος αυτός δεν μου είναι ξένος. Είμαι αρκετά οικείος και βέβαια είναι προς αυτό το χώρο, διότι τον επισκέφθηκα μετά με τον τίτλο του Πρωθυπουργού. Αλλά είναι πρώτη φορά που ως Τούρκος Πρόεδρος Δημοκρατίας πραγματοποιώ μία επίσημη επίσκεψη 65 χρόνια μετά την πρώτη πραγματοποιηθήσα επίσκεψη από τον Τζελάλ Μπαγιάρ. Βεβαίως τα βήματα που έχουμε κάνει είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και στις συνομιλίες που είχαμε θίξαμε και θέματα όπως το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, το οποίο θεσμοθετήθηκε επί δικής μου πρωθυπουργίας και φέτος ελπίζουμε ότι εντός των προσεχών μηνών θα πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη η πέμπτη συνάντηση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας. Ως προς τις εμπορικές μας συναλλαγές, να σας πω ότι ο όγκος αυτών των συναλλαγών έχει φτάσει φέτος τα 2,6 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό είναι μια υποχώρηση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και πρέπει να θέσουμε ανώτερους στόχους για να αυξηθεί αυτός ο όγκος των εμπορικών συναλλαγών. Επίσης, μιλήσαμε για την ταχεία, σιδηροδρομική ταχεία που θα συνδέει Κωνσταντινούπολη και Θεσσαλονίκη, καθώς και την αυτοπλοϊκή σύνδεση Σμύρνης και Θεσσαλονίκης. Ως προς τα θέματα του τουρισμού, αναφέραμε ότι επισκέπτονται την Ελλάδα 800.000 Τούρκοι επισκέπτες, ενώ την Τουρκία επισκέπτονται αντίστοιχα 600.000 Έλληνες επισκέπτες. Επιθυμούμε να αναπτύξουμε περαιτέρω τις πολιτιστικές μας σχέσεις, να διαφυλάξουμε την πολιτιστική
κληρονομιά που έχει κάθε χώρα στα εδάφη της και να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε τα υπάρχοντα έργα και μνημεία πολιτισμού. Ως προς το θέμα της τρομοκρατίας, θέλω να σας πω ότι εμείς, η Τουρκία, έχουμε μεγάλο αγώνα, κάνουμε μεγάλο αγώνα με αιμοσταγείς συμμορίες τύπου ΦΕΤΕ, ΔΧΚΠΤΖΙ, ΠΚΚ και γνωρίζουμε ότι ο αντιτρομοκρατικός αγώνας είναι ένα θέμα το οποίο το γνωρίζει καλά και η Ελλάδα. Εμείς είχαμε 250 θύματα κατά την απόπειρα πραξικοπήματος στις 16 Ιουλίου του περσινού θέρους και βέβαια αναγνωρίζουμε την υποστήριξη που μας παρήχε η Ελλάδα στο θέμα αυτό. Συζητήσαμε επίσης και το θέμα της έκδοσης των 10 ανθρώπων πραξικοπηματιών που έχουν προσφύγει στην Ελλάδα. Αυτό που είπα είναι στον κύριο Τσίπρα είναι ότι αυτοί οι πραξικοπηματίες είναι δυνατόν να επιστραφούν στην Τουρκία, η οποία είναι μια χώρα που έχει καταργήσει τη θανατική ποινή, δεν είναι χώρα όπου γίνονται βασανιστήρια και ως εκ τούτου πιστεύω ότι και η ελληνική δικαιοσύνη θα εισακούσει αυτή την έκκληση περί έκδοσης αυτών των 10 αξιωματικών. Θα ήθελα να αναφερθώ επίσης στο εξής θέμα. Τον τελευταίο καιρό στην Ελλάδα υπάρχει μεγάλη συζήτηση για το θέμα της συνθήκης της Λοζάνης. Για την αναγνώριση της συνθήκης αυτής, μεγάλη συζήτηση περί αναμόρφωσης, αναδιαμόρφωσης, μεταρρύθμισης. Η συνθήκη της Λοζάνης είναι μια συνθήκη που υπεγράφει από 11 χώρες. Ξέρετε ότι έχει υπογράψει τη συνθήκη και η Ιαπωνία. Μπορεί να σας ξαφνιάσει αυτό. Η Βουλγαρία, η Γαλλία, η Αγγλία. Όλες αυτές οι χώρες έχουν υπογράψει τη συνθήκη της Λοζάνης. Λοιπόν, στη συνθήκη της Λοζάνης υπάρχουν προβλέψεις μόνο ως προς το Αιγαίο. Δεν υπάρχει τίποτα ως προς τα μειονοτικά μας θέματα σχετικά με το καθεστώς, το νομικό καθεστώς που διέπει τις αμφότερες μειονότητες. Στη Δυτική Θράκη έχουμε μουσουλμανική μειονότητα η οποία μπορεί να είναι τουρκικής, πομακικής ή Ρωμά προέλευσης και πιστεύουμε ότι στο θέμα αυτό πρέπει να γίνουν κάποιες καινούργιες σκέψεις και σκέψεις σχετικά με τη συνθήκη της Λοζάνης. Εμείς ας πούμε για το θέμα της μειονότητας λέμε ότι το κατακεφαλήν ΑΕΠ εισόδημα στην Ελλάδα φτάνει τα 15.000 ευρώ ενώ στη Δυτική Θράκη φτάνει με τα βία στα 2.000 με 2.200 ευρώ. Υπάρχει δηλαδή ένα οικονομικό χάσμα. Υπάρχει επίσης το θέμα της μουφτίας. Ο αρχιμουφτής βλέπουμε ότι είναι ένας διοριστής δημόσιος υπάλληλος. Η συνθήκη της Λοζάνης προβλέπει ότι ο επικεφαλής μουφτής πρέπει να εκλέγεται. Στην Τουρκία ο Οικουμενικός Πατριάρχης εκλέγεται από την Ιερά Σύνοδο. Και η Ιερά Σύνοδος
πρέπει να έχει συγκεκριμένο αριθμό μελών για να μπορεί να εκλέξει τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Και όταν υπήρχε μείωση του αριθμού των μελών της Ιεράς Συνόδου, έστειλα μήνυμα προς τον Πατριάρχη και του είπα, υποδείξτε ονόματα ιερωμένων στους οποίους θα δώσουμε την τουρκική ηθαγένεια, ούτως ώστε να αποτελέσουν μέλη της Ιεράς Συνόδου. Από 7 που ήταν, μετά από τις υποδείξεις του Οικουμενικού Πατριάρχη, η Ιερά Σύνοδος έχει τώρα 17 μέλη, δηλαδή μπορεί να εκλέξει νέο Πατριαρχή. Επίσης, υπήρχε η πρόβλεψη ότι στα ταξίδια του εξωτερικού ο Οικουμενικός Πατριάρχης πρέπει να έχει την έγκριση και την αδειοδότηση του επάρχου της περιοχής του Αιγύπ, της ευρύτερης περιοχής του Φαναρίου. Εμείς καταργήσαμε αυτή την πρόβλεψη της συνθήκης της Λοζάνης. Εγώ εδώ και 15 χρόνια σε όλους τους Έλληνες φίλους μου, στους πρωθυπουργούς, στους υπουργούς, λέω ότι κάτι πρέπει να κάνουμε για να δούμε, να εξυγχρονίσουμε αυτή τη συνθήκη. Δεν πήρα καμία απάντηση. Υπάρχουν επίσης και άλλα ιδρύματα. Και τίθενται θέματα ως προς την εδαφική ακεραιότητα. Εμείς δεν αποφθαλμιούμε στην εδαφική ακεραιότητα καμίας χώρας και καμίας γείτονος χώρας. Επίσης, ένα άλλο θέμα ήταν το τζαμί των Αθηνών. Είχαμε ένα θέμα του τζαμιού του Φετχιέ στην Πλάκα. Υπάρχει το τζαμί των Αθηνών. Αντίστοιχα, στην Κωνσταντινούπολη δεν υπήρξε, και γενικώς στην Τουρκία δεν υπήρξε κανένα θέμα ούτε με αποκατάσταση θρησκευτικών κτηρίων, ούτε με τίποτα. Αυτή τη στιγμή διενεργούνται εργασίες αποκατάστασης του μοναστηρίου της Παναγίας του Σουμελά, και οι εργασίες αυτές θα ολοκληρωθούν ούτως ώστε να μπορούν να προσευχηθούν όλοι οι επιθυμώντες. Όμως, ας πούμε, τον Ιανουάριο, στις 7 Ιανουαρίου, στην περιοχή Μπαλάτ, κοντά στο Πατριαρχείο, υπήρχε μια εκκλησία που ονομαζόταν η Σιδερένια Εκκλησία. Στις 7 Ιανουαρίου θα γίνουν τα θυρανίξια αυτής της εκκλησίας. Εμείς δεν έχουμε κανέναν φόβο, κανένα πρόβλημα με την ελευθερία της πίστης, και νομίζω ότι υπάρχουν τίθενται θέματα στην Δυτική Θράκη. Πρέπει τα θέματα αυτά να μην συνεχίζουν να παραμένουν επί της τραπέζης. Δεν πρέπει πια να τα συζητούμε. Επίσης, ως προς το Κυπριακό, θέλω να πω ότι εγώ που είχα ενεργό συμμετοχή στις διαπραγματευτικές εργασίες περί του Κυπριακού, θυμάμαι, ας πούμε, στον Ταβόσο ο Κόφι Ανάν με παρακάλεσε και μου είπε, με ρώτησε τις σκέψεις μου, και εγώ του ανταπάντησα ότι εγώ θέλω να ρωτήσω εσάς για τις δικές σας σκέψεις, ότι να κινηθούμε με ομονοούντες σε αυτήν την φάση των διαπραγματεύσεων, ούτως
ώστε να καταλήξουμε κάπου. Εμείς είμαστε δύο χώρες που είναι μητέρες πατρίδες και εγγυήτριες δυνάμεις στην Κύπρο. Και αυτό θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Αναθέτουμε το θέμα στους υπουργούς εξωτερικών και το πάντα το αναθέταμε σε αυτούς και μετά κάναμε μια συνάντηση στον Νταβός. Τότε ήταν πρωθυπουργός ο κύριος Καραμαλής και όταν έληξαν οι συνομιλίες και οι διαπραγματεύσεις, τελευταία στιγμή η ελληνοκυπριακή πλευρά ζήτησε να αποχωρήσει από τις συνομιλίες. Εγώ είπα όχι. Εδώ πρέπει να ολοκληρώσουμε όλες αυτές τις εργασίες και να υπογράψουμε μια συμφωνία. Και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε το δημοψήφισμα όπου οι Τουρκοκύπροι ήταν υπέρ της λύσης κατά 60%, ενώ οι Ελληνοκύπροι ήταν αρνητικοί σε αυτό το σχέδιο ΑΝΑΝ κατά 60%. Εκεί στο Νταβός οι Ελληνοκύπροι μας υποσχέθηκαν ότι θα φτάσουμε στην επίλυση του Κυπριακού. Και δεν έγινε έτσι. Πρόσφατα είχαμε πάλι μια συνάντηση στην Ελβετία με θέμα το Κυπριακό. Και ποιος ήταν ο αποχωρήσας? Και πάλι η πλευρά, η ελληνοκυπριακή πλευρά, εδώ είναι οι υπουργοί εξωτερικών μας, ήταν παρόντες και εκεί και μπορούν να σας πούν τι έγινε στο Grand Montana. Ναι, εμείς θέλουμε μια δίκαιη και διαρκή λύση, μια βιώσιμη λύση. Και αυτό θέλει και η ελληνική πλευρά. Αλλά υπάρχουν τίθενται θέματα τα οποία μπορούν να χαρακτηριστούν ως υπεκφυγές στην ουσία της τελευταίας στιγμής, ούτως ώστε να μην καταλήξουμε κάπου. Ξέρετε, ως προς τα θέματα του Αιγαίου, τα οποία τα συζητήσαμε. Έχω εδώ μαζί μου, με συνοδεύει σε αυτή την επίσημη επίσκεψη, ο αρχηγός ΓΕΘΑ της Τουρκικής Δημοκρατίας. Τα θέματα του Αιγαίου δεν είναι δυσεπίλητα ίσως, αλλά είναι θέματα που μπορούν να λυθούν και μπορούν να λυθούν με τις διαπραγματευτικές συνομιλίες οι οποίες πρέπει να γίνουν. Εμείς πρέπει να εστιάσουμε στο γεμάτο μέρος του ποτηριού. Δεν μπορούμε να κοιτάμε συνέχεια και να υπογραμμίζουμε τα θέματα του παρελθόντος, τα λάθη, τα σφάλματα, δηλαδή το άδειο μέρος του ποτηριού. Πρέπει να προχωρήσουμε και να μπορέσουμε να κάνουμε τα βέβαια βήματα που συνάδουν με την πραγματικότητα, με τις πραγματικότητες της νήσου. Θέλω να ως προς το προσφυγικό, το οποίο ήταν επίσης στην ατζέντα μας. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία φιλοξενεί 3 εκατομμύρια πρόσφυγες και οι επενδύσεις που έχει κάνει από τον προϋπολογισμό της φτάνουν στα 30 δισεκατομμύρια δολάρια. Τι μας δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σαν στήριξη και βοήθεια? 850 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία δίδονται στην Ερυθρά ή Μισέλινο, όχι σε μας. Δεν είναι στήριξη του προϋπολογισμού μας. Ποιος υποσχέθηκε για το 3 συν 3 δις ευρώ? Η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι έχει δώσει μέχρι τώρα? Αυτά τα 850 εκατομμύρια για τα οποία σας μίλησα.
σε μια συνάντηση εργασίας όπως αυτή που κάναμε και σε αυτήν την συνέντευξη τύπου θέλω να αναφερθώ στην απόφαση του Προέδρου των ΗΠΑ, του κυρίου Τραμπ, σχετικά με την αναγνώριση της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ. Το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ενδεχομένως οι μόνες χώρες οι οποίες μιλούν για την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα. Η Ιερουσαλήμ είναι το πνευματικό κέντρο, η πρωτεύουσα των τριών μονοθεϊστικών θρησκειών. Δεν υπάρχει κανείς άλλος που να χειροκροτεί, που να επικροτεί την απόφαση περί αναγνώρισης των Ιεροσολύμων ως πρωτεύουσας του κράτους του Ισραήλ. Έκαναν κάποιες ανακοινώσεις στη συνέχεια κάποιων πιέσεων και κάποιων συνομιλιών που είχα. Εγώ είμαι πρόεδρος της Συνόδου Κορυφής των Ισλαμιστικών Χωρών και θα πραγματοποιήσουμε μία Σύνοδο Κορυφής στις αρχές του επόμενου έτους. Υπάρχει επίσης και η Σύνοδος, η Σύνοδος των Αραβικών Κρατών, οι οποίοι επίσης θα αποφασίσουν, θα αποφανθούν περί της απόφασης Τραμπ για την αναγνώριση των Ιεροσολύμων. Αλλά θα ήθελα τώρα να καταλήξω και δεν θέλω να μακρηγορήσω ευχαριστώντας για αυτήν την εξαιρετική υποδοχή και φιλοξενία, να ευχηθώ να συνεχιστεί η εμπορική, οικονομική, τουριστική, στρατιωτική συνεργασία των δύο χωρών και να συνεχίσουμε πάντα ακλόνητοι τις εργασίες μας. Λιονάκης Νίκος από το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Χαίρετε. Μιλήσατε για συμφωνία σε νέα πιο αποτελεσματική διαχείριση στο προσφυγικό. Αν μπορείτε να μας πείτε αν υπάρχει κάτι καινούριο ως προς αυτό, πώς αξιολογείτε την έως τώρα συνεργασία και αν αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει εφαλτήριο, η συνεργασία στο προσφυγικό, για συνεργασία και σε άλλους τομείς μελλοντικά. Θα ήθελα, επειδή αναφέρθηκε ο πρόεδρος Ερντογάν, θα ήθελα και τη θέση του Έλληνα Πρωθυπουργού σε σχέση με την κίνηση των ΗΠΑ αναφορικά με την Ιερουσαλήμ. Και μια πιο ειδική ερώτηση προς τον πρόεδρο Ερντογάν. Αναφέρατε ότι δεν φοβάστε τη θρησκευτική ελευθερία. Γιατί δεν έχει ανοίξει έως τώρα η θεολογική σχολή της Χάλκης? Ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα πριν να απαντήσω στα ερωτήματά σας, μιας και ο φίλος πρόεδρος Ερντογάν άνοιξε με ειλικρίνεια όλη την ατζέντα της συζήτησης και νομίζω είναι θεμητό και θετικό αυτό, διότι δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Δύο φίλες χώρες, δύο γειτονικές χώρες, είμαστε γείτονες, οι γείτονες πρέπει να συζητάνε και όπου συμφωνούν και όπου διαφωνούν. Θα ήθελα να πω ότι σήμερα με τις δηλώσεις του εδώ συνειδητοποιώ ότι όλο το προηγούμενο διάστημα μάλλον δεν έγινε απολύτως κατανοητό τι ακριβώς εννοεί σε σχέση με τη συνθήκη της Λοζάνης. Διότι αυτό που κατάλαβα από όσα είπε δεν είναι ότι ζητάει την αναθεώρηση. Άλλωστε και να τη ζήταγε την αναθεώρηση θα έπρεπε να ψάξουμε να βρούμε την Ιαπωνία και τις άλλες 9 χώρες για να κάτσουμε να συζητήσουμε. Και βεβαίως κατάλαβα κάτι πολύ σημαντικό που έχει σημασία να το τονίσω, ότι δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση σε σχέση με την κυριαρχική, με την εδαφική ακεραιότητα, τα σύνορά μας δηλαδή, που ορίζονται από αυτή τη συνθήκη. Εγώ τουλάχιστον αυτό κατάλαβα και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να το επισημάνουμε. Η αλήθεια είναι ότι είμαι λίγο μπερδεμένος σε σχέση με το αν αυτό που θέτει στο τραπέζι είναι
τον εξυγχρονισμό, την επικαιροποίηση ή την ορθή τήρηση της συνθήκης της Λοζάνης, διότι ακόμα και στο ζήτημα που έθεσε για τη Θράκη σε σχέση με τους μουφτίδες αναφέρθηκε στην ορθή τήρηση και όχι στην αναθεώρηση. Εγώ θα ήθελα να επαναλάβω σε σχέση με τη Θράκη το εξής. Η μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη, αλλά και η ελληνική μειονότητα στην Τουρκία, πρέπει να αποτελέσουν μοχλό έλξης ανάμεσα στις δύο χώρες. Το στοιχείο εκείνο που θα μας φέρει πιο κοντά και όχι το στοιχείο εκείνο που θα μας απομακρύνει. Και με την ευκαιρία να πω ότι η δική μας η κυβέρνηση έχει ιδιαίτερη μέρημνα για τους Έλληνες μουσουλμάνους πολίτες και ιδιαίτερη ευαισθησία σε κάθε είδους μειονότητα και στις θρησκευτικές. Και βεβαίως συμμερίζω με την άποψη ότι πρέπει να γίνουν ακόμα βήματα σε σχέση με το βιωτικό επίπεδο, σε σχέση με την αναβάθμιση των συνθήκων. Στα ζητήματα που αφορούν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα όμως που αφορούν τους Έλληνες πολίτες, δεν είναι ζητήματα διαπραγμάτευσης μεταξύ δύο κρατών. Εκεί θα εφαρμόσουμε την πολιτική μας, γιατί θέλουμε να την εφαρμόσουμε. Και το πρόγραμμά μας, το μεταρρυθμιστικό, γιατί αυτό αφορά δική μας υπόθεση, την οποία και θα υλοποιήσουμε. Άκουσα βεβαίως και την συζήτηση, την τοποθέτηση του Προέδρου για τις γνωστές διαφορές στο Αιγαίο, στο Κυπριακό. Νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Στο Κυπριακό είμαι 43 χρονών και 43 χρόνια αυτό το θέμα μένει ανοιχτό. Κάθε φορά βεβαίως υπάρχει μια συζήτηση για το ποιος φταίει. Δεν πρέπει όμως, αγαπητέ μου φίλε Πρόεδρε, να ξεχνάμε ότι το θέμα αυτό υπάρχει ανοιχτό, διότι πριν 43 χρόνια υπήρξε μια παράνομη εισβολή και κατοχή του Βόρειου Τμήματος της Κύπρου. Σε ό,τι αφορά τα ζητήματα των θρησκευτικών ελευθεριών, επίσης και εκεί είμαι πολύ ευαίσθητος εγώ. Και η ελληνική δημοκρατία στο σύνολό της, ως ένα κράτος δικαίου και ελευθερίας. Θέλω να τονίσω ότι έχουμε προχωρήσει όλο αυτό το διάστημα στην ανακατασκευή μιας σειράς από τζαμιών στον ελλαδικό χώρο, στη Μυτιλίνη, στη Χίο, στα Μύθυμνα, στη Θεσσαλονίκη, στη Χαλκιδική, στο Ρέθυμνο, στη Ρόδο, το Φετιγέ τζαμί, εδώ στην Αθήνα, στο Μοναστηράκι. Όμως ξέρετε, εμείς ούτε μια στιγμή δεν σκεφτήκαμε στο Φετιγέ τζαμί, για παράδειγμα, να κάνουμε μια θρησκευτική λειτουργία ορθόδοξη, όπως αντιστοίχως κακώς κατά τη γνώμη μου συμβαίνει το τελευταίο διάστημα επανειλημμένα στην Αγία Σοφιά. Πρέπει να υπάρξει σεβασμός αμοιβαίος της ιδιαιτερότητας της κάθε πλευράς. Σεβασμός στα θρησκευτικά πιστεύω και απόλυτη βούληση για ελευθερία. Ελευθερία στην δυνατότητα της μουσουλμανικής μειονότητας στην Ελλάδα να λειτουργεί και να ασπάζεται την πίστη της, όπως επίσης και της ελληνικής μειονότητας στην Τουρκία. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ερώτηση για το μεταναστευτικό. Στο μεταναστευτικό είμαστε και οι δύο παθόντες. Έχει στην πλάτη της Τουρκίας και στην Ελλάδα και της Ελλάδας έχει πέσει το βάρος ολόκληρου του κόσμου, όχι μόνο της Ευρώπης. Η μεγαλύτερη κρίση προσφυγική τα τελευταία χρόνια μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η μεγαλύτερη μετακίνηση πληθυσμών, και η Τουρκία αυτή τη στιγμή φιλοξενεί 3,5 εκατομμύρια Σύρους. Η Ελλάδα βρέθηκε με το μικρό της πληθυσμό, τις μικρές της δυνάμεις, στην ανάγκη να φιλοξενήσει, να δώσει βοήθεια σε εκατοντάδες χιλιάδες που ήθελαν να περάσουν βέβαια στην Ευρώπη, αλλά πέρασαν από την Ελλάδα, δέχθηκαν τη φιλοξενία του ελληνικού λαού. Και σήμερα, βεβαίως, εμείς οι δύο χώρες και η συνεργασία μας είναι κρίσιμη για όλη την Ευρώπη και για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή. Θεωρώ ότι η συζήτησή μας ήταν εξαιρετικά επικοδομητική στο θέμα αυτό και βεβαίως πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα μπορεί να γίνουν και κινήσεις που θα διευκολύνουν την πλήρη υλοποίηση και εφαρμογή της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, αλλά και την αποσυμφόρηση των ελληνικών νησιών.
Σε ό,τι αφορά τέλος για το ακαθόδες ζήτημα της Ιερουσαλήμ και της Παλαιστίνης, θέλω να επισημάνω ότι η θέση της Ελλάδας είναι σαφής. Η Ελλάδα παραμένει σταθερά προσηνωμένη στην ειρηνευτική διαδικασία που προβλέπει τη δημιουργία δύο κρατών, όπως αυτή προβλέπεται από τις αποφάσεις του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών. Σε αυτή την κατεύθυνση θα εργαστούμε ως χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και ως χώρα με βαθιές ρίζες και με τον αραβικό κόσμο, αλλά και φιλικές σχέσεις και με το Ισραήλ, με εκτεταμένη σχέση συνεργασία στην περιοχή. Θεωρώ λοιπόν ότι η απόφαση για αναγνώριση ολόκληρης της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας του Ισραήλ είναι μια απόφαση που δεν συμβάλλει στην υπόθεση της ειρήνης σε μια περιοχή έθραυστη, σε μια περιοχή που ήδη φλέγεται από εντάσεις. Εγώ θα ήθελα ιδιαίτερα να αναφερθώ στο θέμα των μειονοτήτων ξανά. Πριν από όλα, στη Δυτική Θράκη το ζήτημα του αρχιμουφτή, το αν είναι εκλεγμένος ή διορισμένος, κατά τη γνώμη μου συνιστά μια σοβαρή πληγή. Και πιστεύω ότι ο αξιότιμος πρωθυπουργός θα μεριμνήσει σχετικά με την επίλυση και τη διευθέτηση του συγκεκριμένου ζητήματος. Βεβαίως, αυτό είναι σαφές ότι αποτελεί ένα εσωτερικό θέμα της χώρας, δεν διαφωνούμε, αλλά αν μας δίνεται η άδεια, προφανώς και μπορούμε να διατυπώσουμε την παράκλησή μας, διότι εμείς εμπιστευόμαστε τη γείτονα χώρα και γι' αυτό δείχνουμε το ενδιαφέρον μας για το εσωτερικό της δίκαιο. Όσον αφορά το ζήτημα των θρησκειών, είναι ένα ζήτημα που μπορεί να επιληθεί και από τεχνική άποψη σε συνεργασία των Υπουργείων μας. Τα βήματα που θα καταβάλουμε, ειδικά στο κυπριακό ζήτημα, θα είναι προς την κατεύθυνση της ανέβρεσης μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης. Προφανώς, ο κύριος Τσίπρας, λόγω του νεαρού της ηλικίας του, εξανίσταται για τη συνέχιση, για τη διαιώνιση αυτού του προβλήματος, ενώ εγώ έχω συνηθίσει, αλλά αναζητώντας τη λύση, βλέπω ότι η πείρα που αποκόμισα από την ενασχόλησή μου με όλη αυτή τη διαδικασία είναι πολύτιμη και μπορώ με μεγάλη άνεση να παρέχω τις σχετικές πληροφορίες, τα σχετικά έγγραφα, προκειμένου να φτάσουμε ταχύτερα στην επίλυση αυτού του ζητήματος. Λέγεται ότι η Τουρκία διαθέτει στρατό, όπως εξάλλου και η Ελλάδα. Αν είχε εφαρμοστεί δεόντως το σχέδιο ΑΝΑΝ, δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτό το σημείο, διότι θα υπήρχε μια συμφωνία σχετικά με τον αριθμό των στρατευμάτων που εδρεύουν στο νησί. Όμως η ελληνοκυπριακή πλευρά έκανε το στραβοπάτημα και φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Πιστεύω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε εργαζόμενοι από κοινού προκειμένου να φτάσουμε στην επίλυση του ζητήματος. Ευχαριστώ πολύ. Η ερώτησή μου απευθύνεται και στους δύο ηγέτες. Είπατε ότι μιλήσατε σχετικά με την έκδοση των πραξικοπηματιών. Τι άλλο έχετε να μας πείτε περί αυτού? Και κύριε Τσίπρα, τι συζητήσατε σχετικά με το θέμα, διότι αναφέρατε την έκδοση
των πραξικοπηματιών, ποια βήματα προτίθεστε να καταβάλλετε όσον αφορά αυτό το ζήτημα? Νομίζω ότι στην πρώτη τοποθέτησή μου ήμουν σαφής. Είναι ένα ζήτημα το οποίο χειρίζεται η ελληνική δικαιοσύνη. Η Ελλάδα ως κράτος δικαίου και ως χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει απόλυτο διαχωρισμό των εξουσιών. Είναι διακριτές οι θέσεις και οι ρόλοι της εκτελεστικής εξουσίας και της δικαστικής εξουσίας. Αυτό το οποίο εγώ μπορώ να πω και αφορά την πολιτική μου θέση και στάση, η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός ως μια δημοκρατική χώρα και ως ένας λαός δημοκρατικός που έχει υποστεί βαρύτατες συνέπειες από την κατάλυση της δημοκρατίας στη σύγχρονη ιστορία, δεν μπορεί παρά να στηρίζει τις δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις και δεν μπορεί παρά να είναι αντίθετη και αντίθετος ο ελληνικός λαός απέναντι σε όποιες απόπειρες κατάλυσης της δημοκρατίας και άρα, υπ' αυτή την έννοια, να είναι αντίθετος και να μην έχει ανοιχτές τις πόρτες σε πραξικοπηματίες. Αυτό το οποίο μπορώ εγώ να σας διαβεβαιώσω είναι ότι η Ελλάδα ως κράτος δικαίου και η ελληνική δικαιοσύνη θα πράξει τα δέοντα ώστε οι άνθρωποι αυτοί να έχουν μια δίκαιη δίκη. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε, από όσο καταλάβαμε, λοιπόν, οι δηλώσεις και η συνέντευξη τύπου.